δύο σημαντικές δικαστικές εξελίξεις. Mm-hmm. Η μία πήρε τη μορφή εγκυκλίου και αφορά τα αμαία, τους αναπήρους μας, που ενώ είχαν μία αναστρέψιμη ασθένεια και μεγάλο ποσοστό, επανεκκρίνονται και ταλαιπωρούνταν στα διάφορα ΚΕΠΑ. Ήρθε η προχθεσινή εγκύκλιος του Υπουργείου, την οποία έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ. Mm-hmm. Μπορούν οι ακροατές σας να την αναζητήσουν, να δουν και λεπτομέρειες, που λέει ότι εάν ένας αμαία ανάπηρος έχει αναπηρικό ποσοστό πάνω από 67% και υπάγεται στις ασθένειες που είναι μη αναστρέψιμες, μη ανατάξιμες, δεν ξαναπερνάει από το ΚΕΠΑ και κρίνεται αορίστως ότι την χάνει του επιδόματος ή της συντάξεως. Είναι μια σοβαρή εγκύκλιος που απαλλάσσει από την ταλαιπωρία, κυρία Δουλγεράκη, αρκετές χιλιάδες κόσμου που έχουν τις ειδικές ικανότητες, οι ταλαιπωρίες, οι ασθένειες κλπ. Ψυχικές ή σωματικές, έχουν μεγάλα ποσοστά αναπηρίας, δεν μπορούν να αποκατασταθούν τα θέματα της υγείας τους, διότι έχουν κριθεί ότι υπάγονται σε ασθένειες μη αναστρέψιμες και ταλαιπωρούνταν. Τώρα λοιπόν παίρνουν ένα πιστοποιητικό αξιολόγησης επαόριστον και δεν ταλαιπωρούνται επαναξεταζόμενοι στις επιτροπές. Είναι μια πολύ σοβαρή. Και η δεύτερη είδηση μας έρχεται... Η δεύτερη αφορά εκατοντάδες χιλιάδες συμπατριώτες μας που χρωστούν στο ΕΦΚΑ, κυρίως επιχειρηματίες, επιτιδευματίες, επιστήμονες, συναδέλφους σας, συναδέλφους μου, δικηγόρους, γιατρούς, κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες, που είχαν μεγάλες οφειλές στο ταμεία, ΙΚΑ, στα ταμεία τους, δεν μπορούσαν να τις εκπληρώσουν και αρκετοί δεν έπαιρναν και σύνταξη. Έρχεται η νομοθεσία του Συμβουλίου Επικρατείας και λέει όλες οι οφειλές, όποιος είχε οφειλή, πρώτου 2010 σε βάθος δεκαετίας και πλέον, όλα αυτά παραγράφονται και δεν οφείλονται. Αλλά δεν χάνεται η ασφάλιση, ας παραγράφονται η υποχρέωση να καταβάλει εισφορές, ο αντίστοιχος ασφαλιστικός βίος υπολογίζεται ως συντάξιμος. Είναι μία από τις σημαντικότερες δικαστικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών, διότι εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου απαλλάσσεται από την καταβολή των εισφορών, ενώ δεν χάνει το συνταξιωτικό δικαίωμα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, ότι δεν χάνει το πιο σημαντικό. Έτσι, μπορούν το να δουν ολόκληρη την απόφαση στην ιστοσελίδα της Επιστημονικής μας Ένωσης, enipec.gr, διότι την έχουμε αναρτήσει και μπορούμε και δεχόμαστε διευκρινήσεις για να μας ρωτούν τι ακριβώς μπορεί να γίνει. Κύριε Καθηγητά, καλημέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Δουλγεράκη.